Α, το παρακάνανε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Άλλος γελάει. Άλλος χαχανίζει. Άλλος μουρμουρίζει. Άλλος ψιθυρίζει. Άλλος ροχαλίζει. Εσύ παιδάκι μου, γιατί σηκώνεις τη θέση σου, ε! Εσύ γιατί μιλάς με τη διπλανή σου! Ας τα παιδιά ήσυχα! Εσύ παιδί μου, γιατί ξύνεις τη μύτη σου! Ας τα παιδιά ήσυχα, σου λέω! Γιατί! Γιατί μπορεί να πάθουν ότι έπαθε και ο μικρός Ερμής! Τι έπαθε ο μικρός Ερμής! Δεν ξέρεις τι έπαθε ο μικρός Ερμής! Όχι! Είσαι σίγουρο! Ναι! Θα σου πω εγώ, λοιπόν! Έλεγε ο θείος Πραξιτέλη στον Ερμή όταν ήταν παιδί. Μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη. Δεν τον αφήνε να λαχανιάζει, να βραχνιάζει, να γκρινιάζει, ούτε την κάρτα να πειράζει, μ' άλλα λόγια δηλαδή. Μη ετούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη. Δεν τον αφήνε να μαλώνει, να υδρώνει τα πετράδια να μου τζουρώνει, τα κουβιά του να ξυλώνει και τα αυγιά του να λερώνει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη ετούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη. Δεν τον άφηνε να χαζεύει, να χορεύει, στη φανέρα να ψαρεύει, να σαλεύει, να παλεύει, ούτε πατράχακια να μαζεύει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη ετούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη. Κι άλλο μη. Έτσι δεν είναι να μπορεί κανείς απ' την πολλή ακινησία όταν μεγάλωσε ο μικρός Ερμής. Άγαλμα έγινε περιοπής που τον ζητούσαν όλα τα μουσεία και ερχόταν να τον δουν τα πλήθη από τα πέρατα της γης. Αλλά τι θα θες, το σήμερα όπως και το χτες, χωρίς να δώσει αφορμή, πάλι δεν γλίτωσε απ' τα μη. Κρέμασαν γύρω του επιγραφές, πολύ απαγορευτικές. Μην το βιάνετε, μην το πειράζετε, μην το αγγίζετε, ούτε να τον φωτογραφίζετε. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη ετούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη.